Καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε 5η 15 του μηνός, 15 Φεβρουαρίου 2018, 15 Φεβρουαρίου Παγκόσμια ημέρα για τον παιδικό καρκίνο και σίγουρα είναι μια ημερομηνία που από τη μία μας θυμίζει κάτι που υπάρχει στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας και από την άλλη θα πρέπει να μας λέει σε εισαγωγικά το ρήμα ότι δεν πρέπει να ασχολούμαστε μόνο 15 Φεβρουαρίου με τα παιδιά, πόσο μάλλον όταν ταλαιπωρούνται με τη συγκεκριμένη τη ρημάδα την αρρώστια. Είναι μια καλή αφορμή η συγκεκριμένη ημερομηνία για κάποιους που δεν είναι τόσο κοντά σε όσες προσπάθειες γίνονται να το πάρουν απόφαση να είναι κοντά. Αυτό φυσικά αφορά τη ζωή μας, δεν αφορά την εκπομπή ή οτιδήποτε άλλο. Πάμε να τα πούμε μέχρι και τις 8, ώρα για μπλε, στο Λίμπερο 107,4. Για όλα τα θέματα του Ηρακλή έχουμε και συνεντεύξεις έτοιμες και προγραμματισμένες. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου Χρήστος Κιώσης. Χρήστο, δεν σε ενημέρωσα εκτός αέρα. Συγγνώμη, θα το κάνω εντός αέρα, γιατί θα καταλάβεις. Θα καταλάβεις σε πολύ λίγο, ενώ μουσικά το πώς θα πορευτούμε σήμερα. Και μάλλον θα πρέπει κατά τη διάρκεια της εκπομπής να λέω αρκετές φορές ότι ακούτε ώρα για μπλε, γιατί με αυτά που θα παίζουμε σήμερα δεν θα το πάρετε χαμπάρι. Όχι, δεν θα το πάρετε χαμπάρι. Κάποιος στο Ζάπι, αν πετύχει, θα πει: α, ξεκίνησε, ξέρω εγώ, ο Γιώργος, ώρα για μπλε, να βάλουμε λίγο. Και ακούει αυτά από χαλή από κάτω που θα ακουστούν σε λίγο. Θα πει: λάθος έγινε, ας το γυρίσω ξανά. Μην το γυρίσετε, εμείς είμαστε. Λοιπόν, θα διαβάσω, αφού το πιάσα από την αρχή, την ανακοίνωση για τον μεγάλο χορό όλων των τμήματων. Νομίζω είναι η πρώτη φορά, μπορεί να είναι και η πρώτη φορά γενικά, αλλά για να είμαι ακριβής, είναι η πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, που όλα τα τμήματα του Γυμναστικού Συλλόγου έχουν χορό. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Στην εκπομπή μας αρέσει, το έχουμε πει πολλές φορές, μας αρέσει που πλέον ασχολείται ο ΓΣ πιο ενεργά, που υπάρχει ΓΣ με διοίκηση πρωτοδικείου, γιατί τα τελευταία 5 χρόνια δυστυχώς δεν υπήρχε, και που και ο κόσμος σιγά σιγά πηγαίνει και στα υπόλοιπα τμήματα ασχολείται, νοιάζεται, παρακολουθεί κτλ. Λοιπόν, Χρήστο, σου δίνω την πάσα βάσει της ανακοίνωσης από το Γυμναστικό Σύλλογο. Στις 28 Φεβρουαρίου, στο Focus Hall και ώρα 8 το βράδυ, ο Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής θα πραγματοποιήσει τον φετινό ετήσιο χορό του σε μια μοναδική και φιλανθρωπική εκδήλωση που επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Το παρόν θα δώσουν οι αθλητές όλων των τμήματων, αλλά και καλλιτέχνες όπως ο Ματθαίος και Κωνσταντίνος Τσαχουρίδης. Μ' αρέσουν αυτοί, καλοί είναι. Αλλά και η Ντίνα Παπαϊωάννου. Ανοίγω παρένθεση και λέω η σύζυγος του Λάκη Παπαϊωάννου και η μητέρα της Ελεάνας Παπαϊωάννου, που τραγουδίστρια φυσικά, που υπόσχονται να μας ξεσηκώσουν με τα τραγούδια τους. Ανοίγω και άλλη παρένθεση γιατί έχω πληροφορία πριν από λίγο, πριν ξεκινήσει η εκπομπή. Απλά προφανώς έκλεισε πριν από λίγο και δεν μπήκε στην ανακοίνωση, ότι θα είναι και ο Χρυσοχοΐδης στο χορό αυτό. Συνεχίζω με την ανακοίνωση. Οπότε Χριστάρα, αδέρφια, Τσαχουρίδη θα βάλεις, οπότε κατάλαβες. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε από αύριο 5η 15 Φεβρουαρίου να καλείτε στα γραφεία του Συλλόγου για να κάνετε τις κρατήσεις σας ή ακόμα και να συμμετέχετε με τον δικό σας τρόπο στη λαχιοφόρο αγορά με σκοπό να βοηθήσετε και εσείς την προσπάθεια που κάνει ο Γυμναστικός Σύλλογος. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι 2310 207 715 6984 047 763. Η τιμή πρόσκλησης είναι 20 ευρώ και συμπεριλαμβάνεται μενού και ποτό. 28 Φεβρουαρίου λοιπόν, να περάσουμε όμορφα, να γεμίσει ασφιχτικά ο χώρος αυτός, το Focus Hall, και είναι στην περιοχή αεροδρομίου, ημέρα Τετάρτη, στις 8, από τις 8 το βράδυ και μετά. Επαναλαμβάνω, 20 ευρώ περιλαμβάνει πλήρες μενού και ποτό, για να ακούσετε αυτά που θα ακούσουμε τώρα, που καταλαβαίνετε ότι το κάνουμε και θα το ξανακάνουμε μέχρι τότε, όπως παίζαμε μια εβδομάδα Μαργαρίτη, αν θυμάστε, για να προβάλλουμε αυτή την εκδήλωση, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να γεμίσει ασφιχτικά, να πάρουν ανάσα οικονομική τα τμήματα, να πάρει ανάσα οικονομική ο Γυμναστικός Σύλλογος και να περάσετε και να περάσουμε ωραία. Τι είναι αυτό? Τσαχουριδέι? Τι διασκευή με beat? Ακούτε ώρα για μπλε, να ξέρετε, Λίμπερο 107,4. Απλά προβάλλουμε και με αυτόν τον τρόπο τον χορό 28 του μηνός, ημέρα Τετάρτη, του Γυμναστικού Συλλόγου Ηρακλής για όλα τα τμήματα και αθλήματά του. Κοντά μας φυσικά το καφεμάγαζο, ο μεγάλος μας χορηγός,
όπου απολαμβάνουμε τον καφέ Espresso Vento, τον μονοποικιλιακό, με μπλε 100% αράμπικα, με μπλε 80% αράμπικα και 20% ρομπούστα. Μπορείτε να γνωρίσετε τα προϊόντα Vento στις 17, 18 και 19 του μηνός στην First Thessaloniki Coffee and Brunch Festival, μια μεγάλη γιορτή του καφέ και της κουλτούρας του, στο περίπτερο των Εθνών, περίπτερο 6 εντός της Χελέξπο. Μαζί μας και τα κέντρα ξένων γλωσσών Γκίζη Ανδριέλου. Δεν ξέρω αν μπορούμε να πάμε να μάθουμε και ποντιακά και κριτικά και βλάχικα, πέρα από αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά και φυσικά πληροφορική. Και στη Βασιλισσόλγας και στη Φλέμη. Έχουμε μπροστά μας, όπως αναφέρει και η αυτόνομη Θύρα 10 στην ανάρτησή της, ένα Σάββατο πάρα πολύ δυνατό, καθώς το ποδοσφαιρικό ραντεβού είναι για το Σάββατο στις 3 στο γήπεδο του Μακεδονικού. Εντός έδρας, αναμέτρηση. Ούτως ή άλλως όλα τα εκτός έδρας παιχνίδια εντός έδρας είναι, με τον κόσμο που ακολουθεί. Στις 3 και στα καπάκια, γρήγορα στις 5, Ηρακλής Ολυμπιακός Καμίνη στη Μίκρα, όπως γράφει. Όπως παλιά, η ανάρτηση της αυτόνομης Θύρας 10 που αναφέρει: το Σάββατο που μας έρχεται είναι και ανώλευκο και οπαδικό. Αρχικά μεταφερόμαστε στο γήπεδο της Ευκαρπίας για τον αγώνα απέναντι στο Μακεδονικό και αμέσως μετά στο Καμίνη της Μίκρας για τον αγώνα απέναντι στον Καύρο, στον Ολυμπιακό. Ετοιμαστείτε για ένα δυνατό και αυτόνομο Σάββατο με κερκιδάρες και γούστα. Το Σάββατο το ραντεβού δίνεται στις 12 στα γραφεία του Σιδένου μας στην πλατεία Αριστοτέλους. Ιστερόγραφο 2, Ηρακλάρα, τρελάθηκα. Έτσι όπως έγινε, το λέγαμε και τις προάλλες, δυστυχώς θα πρέπει να κλωνοποιηθούμε ή να γίνουμε πάρα πολύ γρήγοροι, με προσοχή όμως, έτσι μην κινδυνεύσουμε στο δρόμο. Για όλους μας ισχύει αυτό. Ο κόσμος που θα δώσει δυναμικό παρόν στο γήπεδο του Μακεδονικού το Σάββατο στις 3, 5 παρατέταρτο Χρήστο μου λήξεις και 5 ώρα πρέπει να είσαι στη Μίκρα. Γιατί ξεκινάει το Ηρακλής Ολυμπιακός. Εντάξει, δεν είναι τόσο εύκολο. Αλλά ο κόσμος θα ακολουθήσει, είναι δεδομένο ότι θα δημιουργήσει και πολύ ωραία ατμόσφαιρα στο βόλεϊ. Και πέραν αυτών, μην ξεχνάμε το πόσο σημαντικό είναι να κοπούν όσα περισσότερα εισιτήρια γίνεται στο Ηρακλής Ολυμπιακός. Έχουμε εξηγήσει τους λόγους τις προηγούμενες μέρες. Θα τους ξαναπούμε για ακόμα μία φορά. Ένας φίλος μου γράφει: ρε Γιώργο, πρέπει να αγαπάς πάρα πολύ τον Ηρακλή για να βάζεις τέτοια τραγούδια από κάτω. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Ο Ηρακλής πάνω απ' όλα. Και όλους. Τσαχουρίδι, ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε. Γυμναστικός Σύλλογος Ηρακλής, 28 Φεβρουαρίου στις 8 στο Focus Hall, στην περιοχή αεροδρομίου, ο χορός του Γυμναστικού Συλλόγου και όλων των τμήματων. Καλησπέρα στο φίλο το Φώτη. Τώρα 5 χρονών δεν ξέρω, αλλά καλό είναι να κάνεις μια ερώτηση, φίλε μου Φώτη. Δεν μπορώ να σου το απαντήσω, δεν γνωρίζω. Για αυτό που με ρωτάς εν ώψη του χορού, να ξαναδώσω όμως τα στοιχεία και για σένα και για τους φίλους που έχετε την οποιαδήποτε απορία για το χορό. Πού είναι η ανακοίνωση, μισό λεπτό. Πού είναι, παιδιά, να την. Για να σας πω πού να απευθυνθείτε. Λοιπόν, 2310-207-715. Υπάρχει το κινητό 6984-047-763, αλλά πιο καλά το 2310-207-715. Μπορείς, φίλε μου Φώτη, και οποιοδήποτε έχει την οποιαδήποτε απορία για το χορό. Για αυτό που μου ρωτάς, για το μικρό σου το παιδάκι, γερό να είναι, και για οτιδήποτε, οποιαδήποτε άλλη απορία, μπορείτε να καλέσετε, επαναλαμβάνω, 207-715 να κάνετε τις ερωτήσεις σας και να λύσετε τις απορίες σας εν ώψη του χορού. Με Ντίνα Παπαϊωάννου, με Χρυσοχοίδη και με τα αδέρφια Τσαχουρίδη. Για το ποδόσφαιρο, όσον αφορά καθαρά το αγωνιστικό ρεπορτάζ, δείχνουν πολύ καλύτερα τα πράγματα, καθώς έχουν μπει σε ρυθμούς ο Κοστούλας, τα αδέρφια Θανασίου και ο Σάββας ο Κυριακίδης. Ο Κυριακίδης που είχε ταλαιπωρηθεί από ίωση. Δύσκολη ίωση πέρασε, περαστικά, όπως και στα υπόλοιπα παιδιά που ήταν τραυματίες και δεν έπαιξαν κόντρα στην καρδία, στο 2-1. Θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον Σάκη Αναστασιάδη να τους έχει όλους στη διάθεσή του. Και το Λέοντε Σμέτ που πήραμε ένα πολύ καλό δείγμα γραφής, δεν ξέρω αν το σκεφτεί να το χρησιμοποιήσει βασικό. Τώρα, όσον αφορά τον Τάι, δεν αποκλείεται να τον δούμε το Σάββατο. Πάντα το βλέπουμε στα παιχνίδια, εκεί είναι στην κερκίδα, μέχρι και συνθήματα φωνάζει, έχει μάθει και πολύ καλά ελληνικά. Αλλά το θέμα να το δούμε και στον αγωνιστικό χώρο. Περιμένουμε πλέον και την συνεδρίαση από την Επιτροπή Μεταγραφών της ΕΠΟ. Μάλιστα, από ό,τι πληροφορηθήκαμε, θα γίνει εδώ στη Θεσσαλονίκη, ώστε να προλάβουν οι και ανώλευκοι και να είναι όλα εντάξει όπως πρέπει να είναι, για να μπορέσει να έχει δικαίωμα συμμετοχής και να τεθεί επίσημα πλέον στη διάθεση του Σάκη Αναστασιάδη. Και λέω επίσημα γιατί ανεπίσημα από προπονήσεις, δόξα τω Θεώ, κάθε μέρα στη Μίκρα είναι και προπονείται ο Βραζιλιάνος.
Αλλά το θέμα είναι να τον δούμε και στον αγωνιστικό χώρο. Θα βοηθήσει, δεν το συζητάμε πάρα μα πάρα πολύ. Τρόποι επικοινωνίας, FM και NO, το μήνυμά σας αποστολή στο 54526. Το SMS, θυμίζουμε, έχει χρέωση 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Έχουμε ανοιχτό και το mail μας, blueliberopapakiyahoo.gr. Τι έγινε, θα μας διώξουνε, τι βάζει. Τα χουριδέ είναι αυτή. Η ώρα για μπλε τόσα χρόνια είναι αφοσιωμένη στον Ηρακλή και το αποδεικνύει και με αυτόν τον τρόπο, έτσι. Τι άλλο θα κάνουμε, δεν ξέρω. Τι. Μη μου κάνεις τέτοια, Χρήστο, έχω εκπομπή, σε παρακαλώ. Μάικλ Τζάκσον, παίζουν. Βλέπω είστε ζεστοί. Μ' αρέσει αυτό και με τα μηνύματά σας για τον χορό. Με ξαναρωτάτε, οπότε θα το ξαναπώ. Είναι Τετάρτη 28 του μηνός, 8 από τις 8 και μετά, στο Focus, όπου θα είναι τα αδέρφια Τσαχουρίδης που ακούμε από κάτω, ο Ξεχοίδης και η Ντίνα Παπαϊωάννου. Και εκπλήξεις θα υπάρχουν και πολλά και διάφορα θα υπάρχουν. Είναι πάρα πολύ καλό, ειδικά για εσάς τους γονείς που είστε ήρωες όλοι σας. Και παρά τις δύσκολες και αντίξωες οικονομικά και όχι μόνο συνθήκες, στέλνετε τα παιδιά σας στον Ηρακλή και ασχολείστε με αυτά σε οποιοδήποτε τμήμα και άθλημα. Είστε σπουδαίοι και είναι και σπουδαίο και αυτό που κάνει πλέον ο ΓΣ. Οπότε μέχρι 28 του μηνός, κάθε μέρα να ξέρετε ότι θα αναφερθούμε σημαντικά σε αυτό. Και για να. Στον Ηρακλή το ξέρουμε άπαντες, αλλά για να πάει και το μήνυμα και προς άλλες κατευθύνσεις, ο Ηρακλής αποδεικνύει και κάτι ακόμα. Ότι είναι αυτός που είναι όλα αυτά τα χρόνια, γιατί θα καταλάβετε με αυτό που θα διαβάσω. Ότι μέρος των εσόδων, το θυμίζω, θα διατεθεί και για τον Σύλλογο Συνδρόμου Down της Ελλάδος. Ως εκπομπή έχουμε επαφή με τον Σύλλογο και χαιρόμαστε και είναι τιμή μας που τους αγαπάμε και μας αγαπάνε. Και χαίρομαι πάρα πολύ που και ο Ηρακλής πήρε αυτή την πρωτοβουλία, η μαμά του Συλλόγου, για να βοηθήσει. Πέρα από τα τμήματα που θα βοηθηθούν, κάποιο μέρος να πάει και στο Σύλλογο Συνδρόμου Down Ελλάδος. Καλησπέρα, Βαγγέλη μου, ποντιακά θέλει. Ναι, το γύρισε ο Χρήστος, έβαλε και Ντεσπασίτο και Τζάκσον και τέτοια. Βάλε ποντιακά, Χριστάρα. Εδώ ο λαός θέλει ποντιακά από τους τσαχουριδέιδους. Και νησιώτικα και κριτικά, ξέρω εγώ, τα πάντα λένε αυτοί. Το παιχνίδι χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή, είναι δεδομένο και το βλέπουμε αυτό. Άπαντες είναι προσεκτικοί στις δηλώσεις, μιλάω για το Μακεδονικό Ηρακλής. Ο Μακεδονικός είναι μια καλή ομάδα, άσχετα αν δεν είναι ούτε δεύτερη ούτε τρίτη, αλλά έχει και ένα κίνητρο όταν παίζει απέναντι στον Ηρακλή, όπως όλες οι ομάδες που έχουν κίνητρο όταν παίζουν απέναντι στον Ηρακλή. Και φυσικά θυμόμαστε πόσο πολύ δυσκόλεψε την ομάδα του Σάκη Αναστασιάδη, συγγνώμη, στο παιχνίδι του Καφτατζογλίου που ήρθε νίκη για τον Ηρακλή, αλλά με 1-0 βέβαια δεν μας ενδιαφέρει και το 0-1 καλό είναι και το κρατάμε. Αυτό ήταν το ρεπορτάζ που δώσαμε πριν από λίγο για τον ΤΑΙ και το αγωνιστικό για τους παίκτες που κατά πάσα πιθανότητα θα επιστρέψουν στη διάθεση του προπονητή. Στο μπάσκετ έχουμε το μάτς του Σαββάτου στην Αθήνα με αντίπαλο την ομάδα του Παπάγου, για το οποίο σε πολύ λίγο έχουμε ένα ηχητικό. Σήμερα μιλήσαμε το μεσημέρι με τον Γιάννη Αθανασούλα, ο οποίος στα τελευταία παιχνίδια είναι πάρα πολύ καλός, έως εξαιρετικός, βοηθάει πολύ και στην επίθεση και όχι μόνο, σε όλους τους τομείς. Είναι από τους φορμαρισμένους μαζί με τον Χαριτόπουλο το τελευταίο χρονικό διάστημα, ο οποίος μας μίλησε το μεσημέρι, καθώς τώρα δεν ήταν εφικτό λόγω του ότι είναι σε εξέλιξη η προπόνηση. Η ομάδα που αύριο θα ταξιδέψει για την Αθήνα και το Σάββατο στις 5 είναι το μοναδικό εκτός που έχουμε εκτός Θεσσαλονίκης. Εννοώ, γιατί και με το Μακεδονικό και με τον Ολυμπιακό στο Βόλεϊ είναι εντός τα παιχνίδια. Πάντως, υπάρχουν νίκες συνεχόμενες για όλα τα τμήματα και αυτό είναι ενθαρρυντικό. Έγινε το 5 στα 5 το Σαββατοκυριακό και στις γυναίκες σε βόλεϊ και μπάσκετ, σε όλα τα ανδρικά. Εξαιρετικά αποτελέσματα είχαμε και στο κολυμβητικό, για το οποίο θα μιλήσουμε στο δεύτερο μισό. Ως γνωστό, να ασχολούμαστε με όλα τα τμήματα, πόσο μάλλον όταν διακρίνονται και έχουν επιτυχίες. Δεν έχω χάσει το μέτρημα με τους κολυμβητές μας και τις κολυμβήτριες του Ηρακλή που και πάλι σάρωσαν τα μετάλλια στους χειμερινούς αγώνες που έγιναν πρόσφατα στο Ποσειδόνιο. Την καλησπέρα μου και στη Μαριλίζα. Να πω και τις υπόλοιπες. Δεν έχουν στείλει ακόμα. Τα κάνω σαν το Χαρίλα, όπου χωρίς καν να στείλουν μήνυμα, στέλνουν οι ίδιοι. Χρήστο μου, είμαστε έτοιμοι μήπως για Θανασούλα? Σε πολύ λίγο, ωραία, σε λίγο. Μέχρι να έχουμε έτοιμο τον Γιάννη Θανασούλα. Και, πρέπει να ενημερώσω και για τον μπάσκετ. Σωστά, μισό λεπτό. Θα το πω και αυτό. Έχει αγώνα για την Α1 Αδρών στο μπάσκετ. Κίμη ΠΑΟΚ 57-46, 8 και 45 πριν το τέλος της τρίτης
περίοδου. Να διαβάσω την ανακοίνωση από τον Βολεϊκό Ηρακλή. Η προπόληση των εισιτηρίων ξεκίνησε. Στην τελική ευθεία έχει μπει η ομάδα μας για τη μεγάλη αναμέτρηση του Σαββάτου 17 Φεβρουαρίου στις 5 κόντρα στον Ολυμπιακό στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, το Εθνικό Γυμναστήριο Μίκρας. Δυναμική και μαζική παρουσία του κόσμου. Πρέπει όλοι να αντιληφθούμε πως κάθε αγώνας θεωρείται πολύ κρίσιμος και η συμπαράσταση του κόσμου μας μπορεί να είναι καταλυτική. Σας περιμένουμε και αυτό το Σάββατο στο γήπεδο για να δώσετε για μία ακόμα φορά δύναμη στους παίκτες και να στηρίξετε με πάθος και να την οδηγήσετε σε ένα και μόνο προορισμό, την κατάκτηση της νίκης. Θυμίζω εδώ ότι ο Ολυμπιακός είναι αήττητος φέτος. Σημαντική κίνηση για την ομάδα μας εκτός από την έντονη παρουσία μας στο πλευρό της είναι η αγορά ενός εισιτηρίου ώστε να μπορέσει το τμήμα να ανταπεξέλθει στη δύσκολη ερχόμενη εβδομάδα καθώς έχει κληθεί να δώσει δύο αγώνες στην πρωτεύουσα, κάτι που επιβαρύνει οικονομικά το τμήμα του αφού παίχτες και προπονητικό team θα πρέπει να αναχωρήσουν Τρίτη και να επιστρέψουν Κυριακή. Ανοίγω πάλι παρένθεση πάνω σε αυτό που καταγράφει η ανακοίνωση του Βολεϊκού Ηρακλή και λέω ότι περίπου 5 με 6.000 ευρώ θα χρειαστούν για αυτό το ταξίδι, για τις μετακινήσεις, για τις διανυκτερεύσεις, για όλα τα έξοδα. Γιατί η ομάδα θα φύγει Τρίτη, θα έρθει Κυριακή, θα παίξει με την ΑΕΚ για το κύπελο, θα παίξει και με την Κυψιά στο πρωτάθλημα. Έτσι όλοι μας, ας συνεισφέρουμε στην προσπάθεια της ομάδος, όλοι μαζί μπορούμε για να πετύχουμε τους στόχους του τμήματος. Μπορείτε να προμηθευτείτε το εισιτήριο του αγώνα από το Κατσάνιο. Αυτά τα 10 ευρώ θα πιάσουν τόπο που μπορεί να δώσει ο καθένας, συμπληρώνω εγώ. Να σε καλά Νατάσα μου και η Νατάσα στην παρέα μας. Καλησπέρα Γιώργο Μόνο, Ηρακλάρα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Γιάννη Αθανασούλα. Είμαστε έτοιμοι. Μιλήσαμε με τον αθλητή του Ηρακλή στο μπάσκετ για αρκετά ζητήματα. Έχει ενδιαφέρον. Πάμε. Πάμε να μιλήσουμε για το μπασκετικό Ηρακλή, για αυτό που ακολουθεί το παιχνίδι του Σαββάτου στην Αθήνα με αντίπαλο τον Παπάγου, αλλά και τα όσα έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα με τον Ηρακλή να συνεχίζει με νίκες. Ένας από τους πρωταγωνιστές, ο Γιάννης Αθανασούλας, είναι τώρα στην γραμμή μας, εδώ στην ώρα για μπλε. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια για τα τελευταία αποτελέσματα και τις δικές σου εμφανίσεις. Βλέπουμε ότι είσαι σε αρκετά καλή κατάσταση το τελευταίο χρονικό διάστημα και φαντάζομαι ο συνδυασμός νικών και της δικής σου παρουσίας είναι κάτι που σε ικανοποιεί. Ναι, ευχαριστώ πολύ για την συνδυασία. Ναι, η αλήθεια είναι το τελευταίο καιρό εντάξει, ναι, νιώθω κάπως καλύτερα, αλλά το σημαντικό είναι ότι η ομάδα κερδίζει, ότι είναι σε ένα αυτομεγάλο οριστικό ρυθμό. Εύκολα έρχονται τα αποτελέσματα που θέλουμε και το θετικό είναι ότι είμαστε σε καλό φεκτάρι και ότι η πορεία του αθλητισμού που κάνουμε συνεχίζεται με θετικά αποτελέσματα. Και αυτό το εύκολα ή δύσκολα που μόλις σωστά σημείωσες είναι κάτι που δεν σας πτωεί, έτσι. Αν κάποιο παιχνίδι δεν πηγαίνει καλά, βρίσκεται πάντα το τρόπο στο τέλος και το κερδίζετε. Και νομίζω αυτό είναι που κρατάμε πάντα. Ναι, αλήθεια είναι ότι όλες οι ομάδες έχουν ισχυρότερο κίνητρο απέναντι μας, καθώς είμαστε από τις καλύτερες ομάδες τώρα. Πάντα ένα μάτσο απέναντι στον Ηρακλή δίνει σε μια θεωρητικά υποδιεύθυνη ομάδα ένα πολύ σοβαρό κίνητρο. Αλλά αυτό έχει να κάνει καθαρά με, με τη δυναμική και την ιστορία της ομάδας, πράγμα που ξέρουμε όλοι, συμμεριζόμαστε και ξέρουμε ότι κανένα μάτσο από την αρχή ομάδα παίξει σοβαρά και δεν υπάρχει αριθμός δεν είναι ποτέ εύκολο. Γι' αυτό και υπάρχουν και αυτές οι δυσκολίες που είχες μέσα σε ένα μάτσο, αλλά η ομάδα έχει και τη γνώση και την εμπειρία και την ικανότητα να διαχειριστεί και βρίσκεται να φτάσει στα συμβούλια μέσα σε ένα παιχνίδι και μπορούμε να ανταποκριθούμε στις δυσκολίες και να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Γιάννη, σε αυτό το τελευταίο νικηφόρο σερί έχει και νέο προπονητή, έτσι, ο κύριος Λευτέρης Χατζηκυριακίδης είναι κοντά σας. Κατά πόσο θεωρείς ότι έχετε αλλάξει κάποια πράγματα καθημερινά στις προπονήσεις ή στον τρόπο που αγωνίζετε στους αγώνες μετά το παιχνίδι, το άτυχο παιχνίδι με το Περιστέρι, υπάρχει αυτό το σερί που μόνο νίκες έχετε? Ναι, αλήθεια είναι ότι ουσιαστικά με το τελευταίο στο τελευταίο μήνα έχουμε μόνο νίκες. Σίγουρα πάντα μια αλλαγή προπονητής σε μια ομάδα είναι ένα ισχυρότερο ποσό προς όλους και πρώτα απ' όλα κυρίως προς τους παίχτες. Μάλλον δεν μπορεί να αλλάξει και πολλά πράγματα ο προπονητής και να αφομοιώσουν και πέρσι την καινούργια φιλοσοφία. Πιο πολύ επηρεάζει την ψυχολογία, καθώς είχαμε δεχτεί ένα σκληρό ψυχολογικό μετά την ήττα με το Περιστέρι. Πέτρεψε θετικά αυτό το σκοπό πολύ. Φιλτράρουμε και τη νέα φιλοσοφία του coach που θέλει να αλλάξει κάποια πράγματα αγωνιστικά και
λίγο πιο βαθιά για μας. Πάντα λέω θεωρητικά γιατί βλέπουμε ότι πάντα περιμένουμε. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε σε καλό αγωνιστικό ρυθμό και πιστεύω ότι με την πάρο χρόνο, καθώς τώρα έχουμε συμπληρώσει με τον νέο προπονητή, θα χαμηλώσουμε καλύτερα τη φιλοσοφία και νομίζω ότι θα συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε στα επόμενα παιχνίδια. Γιάννη, ένα από αυτά που ίσως έχει αλλάξει περισσότερο είναι το ότι υπάρχει καλύτερη μοιρασιά στο επιθετικό κομμάτι. Βλέπουμε ένα πλουραλισμό στα τελευταία μάτς, αρκετούς από εσάς να σκοράρετε, να παίρνετε πρωτοβουλίες και να βοηθάτε στην επίθεση, να μην περιμένει η ομάδα από ένα-δύο παίκτες μόνο να τραβήξουν στα καλάθια. Ναι. Αλλά πάντα η ομάδα μας, επειδή το ξέραμε από το χρόνο σχεδιασμό, ότι υπήρχε ένα roster 10 παιχτών που όλοι ήταν ικανοί και όλοι θα μπορούσαν να πάνε στιγμή να βγουν. Απλώς εγώ ήταν ότι ίσως δεν ήταν κάθετα στους αγώνες και ότι δεν καταφέρναμε μάλλον μέχρι τώρα να βρούμε τον κατάλληλο τρόπο να το βάλουμε πίσω. Και δεν ξέρω τι έγινε αυτό το σοκ, ενεργοποιήθηκε πιο πολύ έτσι. Το παιχνίδι του Σαββάτου πώς το περιμένεις? Είναι από αυτά που λέμε περίεργο, πονηρό, θέλει προσοχή. Τελευταίο, πρόσφατα ένας από τους συμπαίκτες σου, ο Δημήτρης Χαριτόπουλος, είπε ότι δεν βγαίνει από το μυαλό μου κάθε μέρα το να μην σκέφτομαι τον εαυτό μου να μην είναι του χρόνου στην Α1. Ζούμε στις προπονήσεις κάθε μέρα με αυτό το πράγμα, με αυτή τη σκέψη. Φαντάζομαι και για σένα είναι κάτι αντίστοιχο, έτσι, το ότι... Ακόμα πιο πλήρης, να το πούμε και αυτό, γιατί έχεις και ένα νέο συμπαίχτη, έτσι, τον Ντάριος Ουάσιγκτον, που είναι μαζί σας.
Ωραία. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό ταξίδι στην Αθήνα και με τη νίκη το Σάββατο. Καλή φωνή. Θέλω να βγούμε μετά με αυτό. Μετά. Και είμαι και βλάχος, ε. Πού να μην ήμουν. Ναι, φεύγουμε, φεύγουμε. Ναι, έχει δίκιο ο Χρήστος και ο Ζήσης. Θα βάλουμε και την ώρα, η οποία είναι 8 παρά 20 περίπου. Θα βάλουμε και το απαραίτητο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Με συγχωρείτε, ζητώ συγγνώμη λίγο για το ηχητικό αποτέλεσμα, αλλά δεν υπήρχε καλό σήμα, ήταν λίγο έτσι, η τεχνολογία δεν μας βοήθησε πάρα πολύ. Ελπίζω να ακούσατε τα όσα είπε ο Γιάννης ο Αθανασούλας. Σημαντικός παίκτης, όπως έχει ανέβει και ο Χαριτόπουλος, αλλά και ο Κακαρούδης στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Για το μπάσκετ έχουμε λίγο ακόμα ρεπορτάζ, όπως και για τα υπόλοιπα. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα λέγοντας Κίμη ΠΑΟΚ 62-56, 3 και 40 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου που είναι σε εξέλιξη παιχνίδι για την Α1 Αδρών στο μπάσκετ. Σε 5 περίπου λεπτά θα είμαστε εδώ. 28 Φεβρουαρίου, αυτά τα αδέρφια από κάτω που ακούτε μαζί με Χρυσοχοΐδη και Ντίνα Παπαϊωάννου θα μας και θα σας διασκεδάσουν στον ετήσιο χορό όλων των τμήματων της μανούλας μας του Γυμναστικού Συλλόγου Ηρακλής. Γιατί μάνα είναι μόνο μία. Για τον καθένα ξεχωριστά βέβαια, την αγάπη στη μαμά μου, αλλά και για τον Ηρακλή και στον μπαμπά μου και τον Ηρακλή επίσης η μαμά είναι μόνο μία, ο Γάμα Σίγμα. Και ο Γάμα Σίγμα γιορτάζει, έχει τον ετήσιο χορό του με όλα τα τμήματα, Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου στις 8 και μετά, τιμή πρόσκληση 20 ευρώ θυμίζω, περιλαμβάνει πλήρες μενού και ποτό, μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τις ανάγκες του Συλλόγου Συνδρόμου Down Ελλάδος στο Focus Hall στην περιοχή αεροδρομίου. Την καλησπέρα μου στον φίλο μου τον Γρηγόρη, στον Βασίλη, στον Ηρακλή. Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά. Εντάξει, όλοι καλοί χωράνε. Όταν μιλάμε για τον Ηρακλή, όλοι καλοί χωράνε. Τι να κάνουμε. Είτε είναι κάποιο ροκά, είτε είναι χευμεταλλά, είτε είναι. Τι άλλο να είναι. Είτε ακούει thrash, black, death και κλασική μουσική. Εκείνη την ημέρα ο Ηρακλής είναι πάνω απ' όλα. Οπότε θα ακούσουμε και αυτά. Τι να κάνουμε. Που είναι μια χαρά έτσι, δεν λέω. Δώσε. Όσον αφορά το μπάσκετ, μετά τις δηλώσεις που είχαμε στο προηγούμενο κομμάτι της εκπομπής μας, του Γιάννη Αθανασούλα, να πούμε λίγο ακόμα από το ρεπορτάζ για το πρόσφατο φιλικό που έγινε με το Πευκοχώρι, με 81-64. Ο Άσκτον πέτυχε 15 πόντους. Είναι ένας αθλητής, όπως είπε και ο Γιάννης Αθανασούλας, που εντάξει, δεν χρειάζεται να το πούμε, απλά το θυμίζουμε ότι το έχει. Και το θέμα είναι λίγο να προσέξει ακόμα περισσότερο τον εαυτό του. Κάποια ίσως περίτα κιλάκια πρέπει να φύγουν. Ξέρει πάρα πολύ καλά τι να κάνει, αλλά όπως και να έχει, ήδη βλέπω φωτογραφία από χθες που είναι βελτιωμένος πολύ σε αυτό που προανέφερα. Όπως και να έχει όμως, θα βοηθήσει. Δεδομένο. Είναι ένας αθλητής, ένας μπασκετμπολίστας που το έχει το καλάθι, τα παστελώνει. Εντάξει, θα πει κάποιος με τον Ερμίλα Γκαδά και με τον Πευκοχώρη. Okay. Θα το κάνει και το Σάββατο στην Αθήνα με την ομάδα του Παπάγου. FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526. Θυμίζω χρέωση 1.24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Έχουμε και το mail μας ανοιχτό. blue-libero@yahoo.gr. Το Κίμη ΠΑΟΚ είναι 64 όλα, 39 δευτερόλεπτα πριν το τέλος της τρίτης περίοδου. Να συμπληρώσω πάντως για το φιλικό με το πρόσφατο φιλικό με το Πευκοχώρι ότι ο Μιχάλης ο Γιαννακίδης είναι σε φάση αποθεραπείας, έχει ένα ελαφρύ διάστρεμα στην ποδοκνημική του. Δεν φαίνεται να είναι κάτι το σοβαρό, αλλά χρειάζεται προσοχή να το ξεπεράσει όσο πιο γρήγορα γίνεται. Λευτεριά στο πεντάγραμμο μου γράφει ο φίλος ο Δανάζης το μήνυμά του. Ο Βαγγέλης, τι μου λέει, Αθανασούλας Κακαρούδης ανεβασμένη, τυχαίο, είναι το ρητορικό του ερώτημα. Για την ανδρική ομάδα βόλεϊ που ετοιμάζεται για το μάτς με τον Ολυμπιακό, είναι ένα παιχνίδι που δεν έχεις να χάσεις και τίποτα, θα τα δώσει όλα η ομάδα. Περίπου το pre-game μου θυμίζει με το pre-game απέναντι στον ΠΑΟΚ, βέβαια ήτανε. Είναι άλλα τα κριτήρια εκεί, είναι άλλοι λόγοι, είναι και παιχνίδι εδώ στην πόλη, είναι αλλιώς, αλλά εντάξει, ο Ολυμπιακός είναι αίτητος, είναι ανίκητος, είναι ασταμάτητος, ό,τι άλλο θέλετε προσθέστε, μην προσθέτε τίποτα, δεν πειράζει.
Αλλά και ο Ηρακλής είναι ο Ηρακλής, που με γεμάτη μίκρα ο Ηρακλής φέτος δείχνει ότι μπορεί να κάνει τα πάντα. Δεν θα είναι αποτυχία σε καμία περίπτωση αν η ομάδα δεν τα καταφέρει. Μην τρελαθούμε ξαφνικά. Δεν χρειάζεται. Η ομάδα είναι στην τέταρτη θέση. Είναι καλά. Είναι μέσα στους στόχους. Είναι στην τετράδα στο πρωτάθλημα. Είναι μια ανάσα που και εκείνο το μάτς θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα, μιλάω για το κύπελο με την ΑΕΚ. Την προηγούμενη εβδομάδα που σας τονίσαμε, ουσιαστικά πέσαμε μέσα στην πρόβλεψη ότι η ΑΕΚ θα τον αποκλείσει το Φοίνικα Σύρο. Και το έκανε και μάλιστα με 3-0. Γιατί έχει τον Γκρέτσι, τον Λάπα, τον Κανέλο, έχει καλούς έμπειρους παίκτες, έχει δεμένο σύνολο και κάνει περίπατο στην Α2. Η ΑΕΚ ανεβαίνει στην Α1 από του χρόνου, θα είναι ξανά στο πρωτάθλημα της Volley League. Είναι μια τριάδα αγώνων πάρα πολύ δύσκολη. Είναι μια τριάδα αγώνων που ο Ηρακλής καλείται να επιστρέψει καλές εμφανίσεις, γιατί με την νίκη Αιγινίου δεν ήταν καλός. Και είναι και παιχνίδια για τα οποία μάλλον θα ματώσει οικονομικά το τμήμα. Γι' αυτό και το γήπεδο πρέπει να είναι γεμάτο και πρέπει να είναι γεμάτο με όσο περισσότερα κομμένα εισιτήρια γίνεται. Εντάξει, για τα κορίτσια στο μπάσκετ έχω γίνει, όχι εγώ, έχουμε γίνει όλοι μονότονοι, αλλά ευχάριστα μονότονοι, γιατί είναι στην κορυφή με αρκετά μεγάλη διαφορά από τις υπόλοιπες ομάδες. Το μαθηματικό απομένει. Το να κλειδωθεί και επίσημα και μαθηματικά, και τη δέσμευσή μας θα την κάνουμε πράξη. Θα φέρουμε όλη την ομάδα εδώ, Χρήστο, όλα τα κορίτσια με την κούπα όταν θα πάρουν την πρωτάθλημα, όταν θα το κατακτήσουν και θα είναι πλέον και με τη βούλα στην Α1 κατηγορία του μπάσκετ. Φανταστείτε του χρόνου με έναν βολεϊκό Ηρακλή ακόμα πιο δυνατό, εφόσον σταθεί φέτος τα πόδια του δυνατά. Με το ποδόσφαιρο φυσικά πάνω απ' όλα, γιατί κακά τα ψέματα. Το 99,9 όλων μας το ποδόσφαιρο ασχολείται πρωτίστως. Στην δεύτερη εθνική κατηγορία και με όσο πιο θετικές, όσο, πώς να το πω, με καλύτερες προοπτικές και προϋποθέσεις για το μέλλον. Μπάσκετ Α1 σε άντρες γυναίκες. Νομίζω θα είναι βήματα αποφασιστικά για να διώξουμε την όποια αρνητικότητα, την όποια μιζέρια, την όποια γκρίνια, την όποια πίκρα λύπη, στεναχώρια, σιγά σιγά από πάνω μας. Με ποδόσφαιρο στη Β' Εθνική, με μπάσκετ άντρες γυναίκες στην Α1, να είναι ένα γεμάτο ζωή Ιβανόφιο. Με το βόλεϊ όσο πιο μπορεί δυνατό. Και με τα υπόλοιπα φυσικά, μακάρι όλα να πρωταγωνιστούν. Για τις γυναίκες να πούμε ότι εχθές σε εμβόλυμη αγωνιστική, εκτός έδρας κέρδισαν το πειραματικό 0-3 σε το Ηρακλής, που παραμένει στην τρίτη θέση της βαθμολογίας με 41 βαθμούς. 44 έχει ο Μυγδονιακός, 49 οι Ακαδημίες Πρωταθλητών Πεύκων, τις οποίες ο Ηρακλής πρόσφατα κέρδισε. Και επειδή ο Ηρακλής είναι τεράστιος και επειδή ως σύλλογος έχει πάρα πολλά να μας δώσει, για ακόμα μια φορά μας δίνει ένα τμήμα το οποίο τα τελευταία χρόνια δεν σταματά να μας δίνει, και χαρές και νίκες και τίτλους και πανελλήνια πρωταθλήματα και μετάλλια. Οι αγαπημένοι μου μεταλλιούχοι, όπως τους αποκαλώ, στο κολυβητικό τμήμα. Και να δώσουμε την καλησπέρα μας στον Τάσο τον Σαχβατζίδη, ο οποίος είναι και προπονητής τα τελευταία χρόνια, πέρα από σπουδαίος αθλητής. Που, ναι, αυτός είναι, αν θυμάστε καλά, που πήγαινε από το ένα πόδι στο άλλο της Χαλκιδικής, που έκανε το γύρο της Πελοποννήσου. Ξέρω εγώ, οπότε βαριόταν, ξεκινούσε στη Θεσσαλονίκη και έφτανε στην Κρήτη κολυπώντας, κάτι τέτοια έκανε. Τάσο, τι γίνεται, καλησπέρα. Καλησπέρα, όλα καλά, Γιώργο, εσύ? Είσαι καλά? Μια χαρά, τώρα εδώ στο τέλημα της προπόνησης είμαστε. Α, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Με όλα τα πιτσιρίκια σου εκεί, ε? Όλα εδώ είναι, ναι, τώρα και βγαίνουν να κάνουν διατάσεις. Ωραία, να μεταφέρεις τα συγχαρητήριά μας για τα πόσα πολλά μετάλλια που πήρατε για ακόμη μια φορά, επειδή έχω χάσει το μέτρημα, πόσα είναι, 38, 40, πόσα είναι που πήρατε? Όχι, είναι 41 μετάλλια, 41. Τα 13 ήταν χρυσά, τα 13 σημαίνια και τα 15 χάλκινα. Φτού θα σας πω πάλι. Και μιλάμε, Τάσο, για τους χειμερινούς αγώνες που έγιναν εδώ στο Ποσειδόνιο, ή κάνω λάθος? Πώς λέγονται ακριβώς? Είναι οι χειμερινοί αγώνες που έγιναν στο Ποσειδόνιο, είναι οι χειμερινοί αγώνες Βορείου Ελλάδος, γίνονται οι αντίστοιχοι και Νοτίου Ελλάδος. Ναι. Δηλαδή η Ελλάδα χωρίζεται στα δύο, ναι, και συναγωνίζεται τις βόρειες ομάδες και τις νότιες, που είναι μια πολύ καλή πρόβα για το Πανελλήνιο που ακολουθεί το καλοκαίρι, στο οποίο συμμετέχει όλη η Ελλάδα. Είναι ο μεγάλος στόχος εκεί, έτσι?
Είναι εκεί ο μεγάλος στόχος, ναι, όλων των παιδιών. Το οποίο, Τάσο, μας θυμίζεις και πάλι τα τελευταία χρόνια, νομίζω ψιλοσαρώνουμε, έτσι, και με τις κορασίδες και με τις νεάνιδες. Το 2015, 16 και 17 σηκώνουμε πρωταθλήματα σε age group, σε κατηγορία ανίδων, τα προηγούμενα χρόνια και σε κατηγορία εφήβων. Μπράβο. Ο Ηρακλής ακολουθεί μια παράδοση σε αυτό το κομμάτι και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Πες μου για αυτούς τους αγώνες που προηγήθηκαν με τα 41 μετάλλια. Λοιπόν, αυτοί οι αγώνες είχαν μια ιδιαιτερότητα. Ο αρχιπροπονητής της ομάδας, ο Μίλτος Χαλκιάς, ναι, έγινε πατέρας για πρώτη φορά στη ζωή του. Οπότε απουσίαζε τους αγώνες για και τον δημόσια καλύτερο να του πούμε να του ζήσει. Να του πούμε να του ζήσει με υγεία. Μαζί μου ήταν και ο προπονητής, ο Παναγιώτης ο Κοσμίδης, ο οποίος σήμερα δεν είναι μαζί μας. Και μαζί χαρήκαμε όλη αυτή τη χαρά. Μπράβο. Με την επιτυχιών. Τα παιδιά πήγαν εξαιρετικά. Έκαναν πολλά ατομικά ρεκόρ, κατέβασαν τις επιδόσεις τους. Κάποια, ο Γιώργος ο Σπουγαλής, να αναφέρουμε ότι έπιασε και το όριο των πανευρωπαϊκών, το επιβεβαίωσε μάλλον για την κατηγορία του και θα συμμετέχει με την εθνική ομάδα στο Ελσίνκι, στους αγώνες. Έκανε ρεκόρ συλλόγου. Αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά της τρίτης ηλικίου, οι γεννημένοι του 2000, οι οποίοι ήταν πολύ μεγάλοι παράγοντες στα προηγούμενα πρωταθλήματα που κέρδισε η ομάδα μας και παρά τις υποχρεώσεις των διαβασμάτων κράτησαν σε ένα αξιόλογο επίπεδο το σώμα τους και σε πολύ μεγαλύτερο την ψυχή τους και βοήθησαν σε πολλές περιπτώσεις να πάρουμε μετάλλια. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στους εφόρους και τον Θέλιο τον φυσιοθεραπευτή μας, τον Θέλιο τον Αυροζίδη, οι οποίοι ήταν παρόν από την αρχή μέχρι το τέλος των αγώνων και όλοι μαζί σαν μια γροθιά καταφέραμε να δείξουμε τέτοια σημαντική παρουσία. Βέβαια, όλα τα παιδιά αξίζουν συγχαρητήρια, δεν το συζητάμε, αλλά αυτά που κάνει ο Γιώργος από τότε που ήρθε στον Ηρακλή είναι ήδη να ξεκινήσει να γράφεις βιβλίο, έτσι, ήδη. Ναι, ναι, πραγματικά. Και τον ζεις από κοντά και θέλω να μου πεις για αυτό το παιδί που και εδώ είχαμε μιλήσει τότε που έκανε το ένα πανελλήνιο ρεκόρ, το έσπαγε μετά το άλλο. Είναι φτού φτού πάλι σε εξαιρετική κατάσταση και είναι ένα παιδί, θύμισε μου Τάσο, ηλικία στα 16 ή λέω πολλά. Είναι, τώρα θα είναι φέτος 17 χρονών, είναι γεννημένος στο 2001, ναι. Που μπορεί να φτάσει πού, πού να μπορεί πάει. Μπορεί να φτάσει μέχρι εκεί που μπορεί, όπου το θελήσει. Μπορεί να φτάσει μέχρι και στο ύψιστο επίπεδο και να το θαυμάζουν πρώτα Θεός από όλη την Ελλάδα. Αλλά το θέμα κάθε αθλητή είναι μέχρι εκεί που θέλει πραγματικά αυτός να φτάσει. Και από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής Τάσο θέλει πολλά, έτσι, γιατί είναι ένα παιδί που... Θα πάει περίφημα, εννοείται. Ναι, που έχει να, και να δώσει. Και το σημαντικότερο από όλα είναι ότι εμπνέει και άλλο κόσμο, τα μικρότερα παιδιά της ομάδας μας, τα οποία μπαίνουν σε αυτόν τον δρόμο που είναι ό,τι πιο όμορφο μπορεί να υπάρξει στον αθλητισμό. Το συναντάς αυτό, έτσι, έχει σημασία. Δηλαδή, το συναντάς, τι εννοώ, ότι κάθε μέρα στην πισίνα να ακούνε ότι να ο Γιώργος έκανε πανελλήνιο ρεκόρ, να ο Γιώργος πήγε στο πανευρωπαϊκό. Όχι μόνο να το όπως ακούνε, και η Φιλιό και η Βιβί και τα κοριτσάκια που, τα κορίτσια που έχουν προηγήθηκαν. Ζήσει, τα παιδιά έχουν μιλήσει μαζί τους. Σκέψω ότι κολυμπάει ένας τέτοιος αθλητής, κολυμπάνε 100 ευρώ, σε παράδειγμα, οι έφηβοι. Ναι. Κερδίζει ο Γιώργος, ωραία, κάνει το πανελλήνιο ρεκόρ και αμέσως μετά ακολουθεί η δεύτερη σειρά που είναι οι παιδες. Ο δικός μας ο Πέδας, ο δικός μας ο Παμπέδας, θα έχει δει πριν τον Γιώργο και θα έχει δημιουργηθεί κάτι πολύ όμορφο μέσα του, που είναι αυτό το συνέστημα να πετυχαίνω κάτι, το οποίο του δημιουργεί κίνητρο για να συνεχίζει και να μάχεται για τα όνειρά του. Έτσι ακριβώς. Είναι σπουδαίο. Είναι σπουδαίο όλο αυτό που γίνεται τα τελευταία χρόνια στο κολυβητικό τμήμα, παρά τις πολλές, το ξέρω, δυσκολίες που αντιμετωπίζετε έτσι σε όλα τα επίπεδα, είτε κλειστές πισίνες, είτε. Ναι, να τα λέμε αυτά. Γι' αυτό το λέω, γι' αυτό το λέω. Δεν είναι εύκολα. Μπορεί ο κόσμος να ακούει Τάσο μου για το κολυβητικό όταν παίρνει μετάλλια, όταν παίρνει πρωταθλήματα. Αλλά μόνο εσείς ξέρετε τι τραβάτε κάθε μέρα και εσείς και οι γονείς. Για να καταλάβεις, είμαι στην εξωτερική πισίνα. Ξέρεις τι καιρό έχει έξω. Στην εξωτερική πισίνα. Ναι, τώρα είμαι στην εξωτερική. Εγώ δεν μπορώ να κάτσω 5 λεπτά με μπουφάν έξω και εσείς κολυμπάτε. Έτσι είναι αυτά. Αυτές οι δυσκολίες σε κάνουν πιο δυνατό. Και τώρα στην πισίνα, τι παιδιά έχει Τάσο, ηλικίες, αυτή τη στιγμή τώρα μιλάμε. Εγώ με τον Παναγιώτη αυτή τη στιγμή προπονούμε τα 13 με 14 ετών αυτά τα παιδιά. Αυτά είναι τώρα στην πισίνα την εξωτερική και κρυώνουν. Αυτά, ναι, ναι. Μπράβο. Μπράβο, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Μπράβο, τους έχω να πω που αντέχουν όλες αυτές τις συνθήκες. Εγώ ευχαριστώ και σε ευχαριστώ και για τον χρόνο σου. Για σένα έχει κλείσει το. Να κλείσουμε με αυτό. Έχει κλείσει το κεφάλαιο. Μπαίνω μέσα και αλλάζω πόδια. Το τελειώσαμε αυτό,
Η αλήθεια είναι πως τα τελευταία χρόνια ναι, δεν το έχω τόσο στο μυαλό μου, αλλά είναι ένα κεφάλαιο που δεν κλείνει ποτέ. Γιατί για τον Ηρακλή δεν κλείνει. Όχι, βέβαια. Δεν όχι, κλείνει. Όχι. Και για τον εαυτό μου δεν κλείνει. Α, γιατί, και για σένα. Αυτό με ρώτησες. Ναι. Γιατί συνεχίζω, αθλούμαι, θέλω να κρατάω το σώμα μου. Γιατί οι γυμναστές, οι προπονητές πρέπει να είμαστε πρώτοι προς το κομμάτι. Ναι. Και ποτέ δεν ξέρεις, κάποια στιγμή μπορεί να με ξαναβγάλει στα ραδιόφωνο για κάτι τέτοιο. Χαρά μου. Χαρά μου και εδώ να σε έχω και να φωτογραφιζόμαστε με τα μετάλλια. Βέβαια, έχεις και πάρα πολύ καλούς άξιους συνεχιστές σου, έτσι, και πέρυσι και πρόπερσι, που ειδικά στον Τωρονέο νομίζω τα πήγανε πέρυσι. Ωραία. Τάσο, σε ευχαριστώ. Είσαι το επανειδή. Καλά, Γιώργο. Και πάντα καλή τέτοια. Συνέχεια. Τα χαιρετίσματά μας σε όλους. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Αυτά λοιπόν από τον σπουδαίο κολυβητή και πλέον προπονητή της Ακαδημίας του Ηρακλή, τον Τάσο Σαχπατζίδη. Για τα 41 μετάλλια των κολυβητών, νεαρών κολυβητών και κολυβητριών του κολυβητικού τμήματος του Ηρακλή. Μπράβο ξανά σε όλους. Ακούσατε τις συνθήκες με τις οποίες προπονούνται, Χρήστο μου, στην εξωτερική πισίνα του Ποσειδονίου. Σήμερα έχει ένα κρυάκι, το έχει. Τι παίζουν οι άλλοι από κάτω? Και αυτά τα παιδάκια 13 και 14 κολυμπούν έξω. Γιατί είναι φοβερές οι συνθήκες σε αυτή τη χώρα για να αθληθείς, βέβαια. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει την Τετάρτη 28 του μηνός στο χορό, στο Focus Hall, στην περιοχή αεροδρομίου, στο χορό όλων των τμήματων του γυμναστικού και το κολυβητικό φυσικά, που μόλις για το οποίο αναφερθήκαμε, με τους τσαχουριδαίους που ακούμε από κάτω να παίζουν το... Αυτό είναι το λαμπάμπα. Λαμπάντα, όχι λαμπάμπα. Το λαμπάμπα είναι το άλλο, του Ρίτσι Βάλες. Ναι ρε, Γιώργο, μπερδεύτηκες. Α, έχουνε ποτ πουρί. Εδώ παίξανε Ντεσπασίτο και Μάικλ Τζάκσον και τέτοια. Κίμι, πάω και 72-73, 5 και 45 πριν το τέλος του αγώνα. Λοιπόν, συνεχίζουμε λίγο ακόμα. Θα παραμείνουμε για πολύ λίγο με τους τσαχουριδαίους από κάτω. Αλλά εμείς είμαστε Ευρωπόντιοι. Θα σας δώσουμε μια άλλη πινελιά. Προτού επιστρέψουμε στις ρίζες μας. Παρέα με τα κέντρα, με το Data Lab στο κέντρο διαβίου μάθησης, όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε σεμινάρια μπαρίστα ή σεμινάρια στα τουριστικά. Γίνε επαγγελματίας μπαρίστα με ολοκληρωμένη εκπαίδευση στα μυστικά της παραγωγής του καφέ, επαγγελματίας bartender, κάνε σεμινάρια στο σέρβις και όλα αυτά με πιστοποίηση σε λίγες μόνο ημέρες. Αυτό που θέλετε θα το βρείτε στο Data Lab, στο κέντρο διαβίου μάθησης, όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε σεμινάρια εξειδίκευσης στα τουριστικά και να πάρετε τα εφόδια να δουλέψετε στον τομέα του τουρισμού. Για πληροφορίες, Εθνικής Αμήνης 14α, 2310-222-962 και dandalabs.edu.gr. Έχουμε ώρα, Χριστάρα, τώρα, όχι, Οπότε, να πω και αυτό. Το αυτό είναι το εξής που θα πω τώρα, ότι θα πρέπει όσοι αγαπάτε τον εαυτό σας και τον καφέ, να γευτείτε τον υπέροχο καφέ Βέντο, καφέ Εσπρέσο Βέντο. Οι ποικιλίες του καφέ Βέντο είναι από Γουατεμάλα, Αιθιοπία και Κολομβία. Είμαστε πολύ μπροστά στο καφεμάγαζο, το ξέρουμε. Πληροφορίες θα βρείτε στο καφεμάγαζο.gr, όλα τα προϊόντα Βέντο. Και επίσης θυμίζουμε το πρώτο Θεσσαλονίκη Coffee and Brunch Festival, όπου θα γνωρίσετε τα προϊόντα Βέντο 17, 18, 19 Φεβρουαρίου. Μια μεγάλη γιορτή του καφέ και της κουλτούρας τους, το περίπτερο των εθνών, δηλαδή περίπτερο 6 εντός της Χελέξπο. Το Κίμι ΠΑΟΚ είναι 72-73 στην τέταρτη και τελευταία περίοδο, 5 και 10 πριν το τέλος του αγώνα. Κλείνοντας, σας θυμίζουμε ότι μπορείτε να μάθετε αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά, ιταλικά στο Αγγίζη Ανδριέλου, στα κέντρα ξένων γλωσσών Αγγίζη Ανδριέλου, στην Βασιλής Όλγας και στην Φλέμινγκ και Ποντιακά. Ρωτήστε, μπορεί να έχει τμήμα, δεν ξέρω. Βλάχη, αν θέλετε, θα σας μάθω εγώ. Δωρεάν. Λοιπόν, το Κίμι ΠΑΟΚ είναι 74-76. Σε λίγο θα έχετε περισσότερα και λεπτομέρειες για αυτό και γενικότερα για την Α1 και γενικότερα για τον μπάσκετ με Νίκο Μοσχοβίτη και Σταμάτη Μουρελή στην εκπομπή που ακολουθεί στην Μπασκετούπολη εδώ στο πρόγραμμα του Λίμπερο 107,4. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο 7-8 εδώ στην ώρα για μπλε. Να είστε καλά.